Ο λογαριασμός για τους φορολογούμενους φέτος με την φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2016 αναμένεται να είναι βαρύτερος από πέρυσι, καθώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα που συμφωνήθηκαν πριν από ένα χρόνο με τους θεσμούς για το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Περιμέναμε ένα εισόδημα στην περιοχή μας, τελικά δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν υποχρεώσεις να πληρώσουν και δεν μπορούν να πληρώσουν. Πιο συγκεκριμένα, βαρύτερο λογαριασμό φέτος θα κληθούν να πληρώσουν ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια και μισθωτοί που είχαν εισόδημα και από ελεύθερο επάγγελμα, ενώ θα εφαρμοστεί και η πρώτη μικρή σχετικά μείωση του αφορολόγητου που είχε συμφωνηθεί πέρυσι, γεγονός που θα επηρεάσει τους χαμηλόμισθους. Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τις αυξήσεις που θα επιβαρύνουν τα καθαριστικά του 2017, τα οποία και βασίζονται στη φορολογητέα ύλη του 2016. Το τραπέζι και το πανέρ της νοικοκυράς έχει πολύ μειωθεί. Πάρα πολύ. Ο κόσμος δύσκολα θα περάσει. Αναλυτικότερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο λογαριασμός θα είναι βαρύτερος, μια και θα φορολογηθούν με συντελεστές από 22-45% για τα εισοδήματα του 2016, σε σύγκριση με τους συντελεστές 26-33% που ίσχυαν πέρυσι. Η δε προκαταβολή φόρου που θα πληρώσουν αυξάνεται από το 75% στο 100%. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα επιβαρυνθούν με συντελεστή 15% αντί για 11% για εισόδημα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Για εισόδημα από 12.000 έως 35.000 ευρώ, ο συντελεστής θα είναι αυξημένος από το 33% στο 35%, ενώ για εισόδημα πάνω από 35.000 ευρώ, ο συντελεστής θα είναι 45% αντί για 33%. Τις επιβαρύνσεις από το λογαριασμό της πρώτης αξιολόγησης δεν θα αποφύγουν ούτε οι χαμηλόμισθοι. Για παράδειγμα, μισθωτός των 700 ευρώ το μήνα θα πληρώσει φέτος 200 ευρώ παραπάνω φόρο σε σχέση με πέρυσι. Περνάει πάρα πολύ καλά. Τρώει με χρυσά κουτάλια. Ο Θεός να πάρει το χέρι του, που λέμε. Θα περάσουν δύσκολα.